Έγινε σήμερα η συζήτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ένα έργο αρκετών δισεκατομμυρίων, πράγμα που προκαλεί έντονες ανησυχίες. Ανησυχίες σχετικά με το σε ποιο βαθμό θα δεσμεύσουμε τους Κύπριους καταναλωτές και τους Κύπριους φορολογούμενους πάνω σε έναν έργο με υπέρμετρα μεγάλες αβεβαιότητες. Τι είχαμε ενημέρωσης, τόσο από τη ΡΑΕΚ, όσο και από πλευράς του Υπουργείου Εμπορίου. Θέλω να σημειώσω ότι από πλευράς του Υπουργείου Ενέργειας υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια ή προσέγγιση βάσει της οποίας ελαφρώς παίρνουν τα πράγματα, αγνοώντας παντελώς τις αβεβαιότητες, μη θέλοντας, μη επιθυμώντας να δημιουργήσουν εκείνες τις δεσμεύσεις προς τους εργολάβους και υπεργολάβους, ώστε αν και εφόσον την επομένη της έναρξης του έργου σημειωθούν πρόσθετες διεκδικήσεις ή αποκλίσεις ή καθυστερήσεις ή οποιασδήποτε άλλες εκπλήξεις, σε αυτή την περίπτωση ναι να υπάρχουν οι δεσμεύσεις των εργολάβων, του ΑΤΜΙΕ, με τρόπον που να μην επιβαρύνουμε ή να μην μεταφέρουμε στους καταναλωτές και στους Κύπριους φορολογούμενους βάρη τα οποία δεν είναι στις δικές τους δυνατότητες. Είναι με έκπληξή μας που ενημερωθήκαμε σήμερα σχετικά με τις υπέρμετρες πιέσεις, τους υπέρμετρους εκβιασμούς, τις ανορθόδοξες μεθοδολογίες από πλευράς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λειτουργών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης με εμπλοκή και του ιδίου του ΑΤΜΙΕ, εμπλέκοντας ταυτόχρονα και εταιρείες κατασκευαστικές, μη θέλοντας και μη επιθυμώντας οι κατασκευάστριες εταιρείες να λάβουν την οποιαδήποτε δέσμευση έναντι της ΡΑΕΚ, προκειμένου η απόφαση της ΡΑΕΚ να είναι τεκμηριωμένη, όλα αυτά προκαλούν πανικό και ανησυχία. Και θα το ξαναπώ, προκαλούν έναν πανικό στην περίπτωση όπου η ΡΑΕΚ έρθει και λάβει απόφαση βάσει της οποίας θα μετακυλήσει στους καταναλωτές τεράστια βάρη, ασήκωτα οικονομικά βάρη, μεγάλους αριθμούς χρημάτων στους καταναλωτές, χωρίς να έχει στο χέρι της τεκμηριωμένες δεσμευτικές μελέτες από πλευράς της Siemens και από πλευράς της Nixans. Όλα αυτά τα τεκμήρια θα πρέπει να είναι η βάση της απόφασής της. Από πλευράς της η κυβέρνηση, δυστυχώς, έρχεται με την ίδια υπεραπλουστευμένη προσέγγιση να μεταφέρει 100 εκατομμύρια από το έργο ως επιδότηση, να τα μεταφέρει σε μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί έναν κενό τεράστιο στη χρηματοδότηση του έργου. Τα 100 εκατομμύρια, με άλλα λόγια, είναι μια φορολόγηση των καταναλωτών με απόδοση στο κεφάλαιο 8,3%. Όλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να αναλυθούν σε ένα πνεύμα διαφάνειας και διαλόγου και όχι στα μουλοχτά και όχι υποτιμώντας και όχι με βάρκαν την ελπίδα. Θα πρέπει να προχωρούμε και στο τέλος να πέσουμε σε κρεμούς που τέλος δεν θα έχουν. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται πολύ μεγάλη μελέτη, χρειάζεται πάνω απ' όλα συνυπευθυνότητα από όλους τους φορείς αυτού του κράτους για έναν τέτοιον έργο τέτοιων μεγάλων διαστάσεων.